Εδεσιμολογιότατη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών, κύριε Πρόεδρε της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Αρχείου μας, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να παρευρίσκεστε στην έναρξη του 8ου Τσακώνικου Συνεδρίου. Το Νοέμβριο του 1953 ιδρύθηκε στο Λεωνίδιον το Αρχείο Τσακωνιάς από 20 Λεωνιδιώτες υπό τον αείμνηστο Στυλιανό Μερικάκη γιατρό, Δήμαρχο Λεωνιδίου από το έτος 1959 έως 1978 και πρώτο Πρόεδρο του Αρχείου από το 1954 έως 1980, με σκοπό να περισυλλέξει, να διασώσει, να δημοσιεύσει και να μελετήσει το γλωσσικό, λαογραφικό και ιστορικό θησαυρό των Τσακώνων. Επίσης, αποφασίστηκε να εκδίδει τα χρονικά των Τσακώνων που εσείως τα τεύχη του έφτασαν τα 25. Στους σκοπούς του αρχείου ήταν να ιδρύσει το Τσακώνικο Σπίτι, στο οποίο θα υπάρχει τσακώνικη γωνιά που θα συγκεντρωθούν κοιμήλια του τόπου και ενθύμια του αγώνα του 21, διότι από το Λεωνίδιο δόθηκε το σύνθημα του ξεσηκωμού στις 16 Μαρτίου του 1821 και ανεχώρησαν τα δύο στρατιωτικά σώματα για τη μονοβασιά υπό τους καπετάν Γεωργάκη Μανολάκη και Γούλελο το πρώτο και για την Τρίπολη υπό τον Παναγιώτη Σαράντη το δεύτερο. Τώρα, μετά την παραχώρηση του αρχοντικού τσούχλου από το Δήμο μας στο αρχείο, ο σκοπός των ιδρυτών τίθεται σε εφαρμογή. Με το Τσακώνικο Σπίτι, ο πλούτος της λαογραφικής μας κληρονομιάς θα αποσυρθεί από τα κατόγια των τσακώνικων αρχοντόσπιτων ή από τις γεωργοκτηνοτροφικές εστίες και θα κοσμήσει το αρχοντικό τσούχλου που εφέτος το καλοκαίρι το επισκέφτηκαν περίπου 1.500 πρόσωπα. Θα ήταν λοιπόν στο σημείο αυτό παράληψη να μην ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον κύριο Δήμαρχο και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αυτήν την απόφασή τους. Στα 7 προηγούμενα συνέδρια συμμετείχαν οι Μητροπολίτες Μαντινίας και Κοινουρίας Μακαριστός Θεόκλητος και ο κύριος Αλέξανδρος, οι Ακαδημαϊκοί, Μερίκας Γεώργιος Ιατρός, ο μουσικολόγος Μενέλαος Παλάντιος, ο ιστορικός λαογράφος Κωνσταντίνος Ρωμαίος, ο λογοτέχνης Νικηφόρος Βρετάκος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ντακότα Αμερικής Δημήτριος Γεωργακάς, ο Δημήτριος Βαγιανάκος, ο Τάσος Γρητσόπουλος, πρόεδρος της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών κυρία Μαρία Μαντούβαλου και ο φίλος μας Μάξιμος Κισιλιέρ, καθώς και πλειάδα πανεπιστημιακών ειδικών επιστημόνων. Με τα συνέδρια όπως το δικό μας σήμερα προάγεται η μελέτη των ειδικών θεμάτων. Ασφαλώς προάγονται οι γνώσεις και προχωρεί η έρευνα σε περαιτέρω έρευνα και σύνθεση ειδικών μελετών, μικρών ή μεγάλων, μερικών ή γενικών. Κύριοι σύνεδροι, η παρουσιάση σας και η προσπάθεια που καταβάλλετε για την ολοκλήρωση των σκοπών του αρχείου μας είναι τιμή για μας. Η δική σας βοήθεια, η βοήθεια των ειδικών επιστημόνων, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στηριζόμαστε σε αυτή τη συνεργασία για την ευόδοση της προσπάθειάς μας. Επιζητούμε την αγάπη σας, την κριτική σας, τις απόψεις σας, τις προτάσεις σας. Οι γνώμες που διατυπώνονται στα συνέδρια, γνώμες πρωτότυπες, νέες, πιθανές ή και απίθανες, είναι όλες χρήσιμες για τον μελετικό μελετητή των μεγάλων θεμάτων στη σύνθεση μιας πραγματείας. Αυτό είναι το έργο που επιδιώκει και ελπίζουμε να κατορθώνει το Αρχείο Τσακωνιάς και με την ύλη του περιοδικού και με τα πρακτικά των συνεδρίων του. Είχε πει ο αείμνηστος Τάσος Γρητσόπουλος, είναι σπουδαίο έργο για ένα τόσο μικρό σωματείο. Καλούμε τις τσακώνικες κοινότητες και τους συλλόγους τους σε ισότιμη συνεργασία και να συμμετάσχουν στις προσεχείς εκλογές για να εκπροσωπηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αρχείου μας. Αυτό είναι προτροπή και παράκληση. Ευχόμαστε ευόδοση των εργασιών του 8ου Συνεδρίου και παρακαλούμε τους κυρίους και κυρίους συνέδρους να παραδώσουν τις εργασίες τους στο συντομότερο
προκειμένου να εκδοθεί ο τόμος με τα πρακτικά μέσα στο 2016, όπως υπολογίζουμε. Σας ευχαριστούμε. Σε πρόσκλησή μας προς τον Μακαριώτη των Αρχιεπίσκοπων Ιερώνυμων, μας απέστειλε το εξής μήνυμα. Έλαβα την πρόσκλησή σας για το 8ο Τσακώνικο Συνέδριο και σας ευχαριστώ πολύ. Ατυχώς δεν δύναμε να παραστώ λόγω βεβαρημένου προγράμματος. Ευχόμενος επιτυχίας της εργασίας του Συνεδρίου, σας αποστέλω το παρακάτω μήνυμα. Χαιρετίζω την έναρξη του 8ου Τσακώνικου Συνεδρίου, το οποίο διοργανώνεται από το Αρχείο Τσακωνιάς. Ο πολιτισμός της πατρίδος μας αποτελεί ένα πλούσιο ψηφιδωτό που απαρτίζεται από πολλές όμορφες ψηφίδες. Μία από τις σημαντικές συνιστώσεις του πολιτισμού μας είναι η Τσακωνιά, με την ιδιαιτερότητα της γλωσσικής διαλέκτου της, της ιστορίας της, τον κόσμο της, η ελληνικότατη Τσακωνιά, με την απευθεία σύνδεσή της με την αρχαία Λακωνία. Είναι ευχάριστο ότι το παρόν συνέδριο προσεγγίζει πλήθος θεμάτων σχετικών με τη σημαντική αυτή παράμετρο της ελληνικής ιστορίας. Θέματα γλωσσολογίας, λογοτεχνίας, φιλοσοφίας και ιστορίας, τα οποία έχουν σχέση με την τσακώνικη παράδοση, θα μας καταδείξουν την οργανική θέση αυτής της παράδοσης με τον πολιτισμό μας. Συγχαίρω τους οργανωτές και εύχομαι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να ευλογήσει πλουσίως τις εργασίες του Συνεδρίου, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος. Επίσης, από τον βουλευτή Κωνσταντίνο Βλάση, βουλευτή Αρκαδίας, λάβαμε το εξής μήνυμα. Για την ευγενική σας πρόσκληση στις εργασίες του 8ου Τσακώνικου Συνεδρίου, θερμά ευχαριστώ. Είναι από τα συνέδρια που κάθε φιλομαθής και φιλέρευνος άνθρωπος θα ήταν ευτυχής να παρακολουθήσει και σίγουρα θα έβγαινε κερδισμένος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την περιοχή της ιστορικής Τσακωνιάς, την πορεία της και την σημασία της για τον μελλοντικό πολιτισμό και την ελληνική κοινωνία. Το κέρδος αυτό εγγυώνται η ποικιλία των θεμάτων και η παρουσία τόσων εκλεκτών εισηγητών. Είναι βέβαιο ότι και αυτό το συνεδριό σας θα δώσει απαντήσεις, θα φέρει στο φως άγνωστα στους πολλούς στοιχεία και γεγονότα και πρόσωπα. Θα πλουτίσει την περί Τσακωνιάς και Τσακώνων έρευνα και βιβλιογραφία. Αξίζεται γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, και εσείς και οι συνεργάτες σας και οι εισηγητές και όλοι όσοι εργάστηκαν παντιοτρόπως βοήθησαν για την πραγματοποίηση του συνεδρίου. Τον έπαινο, τον καλό και τα συγχαρητήρια τα εγκάρδια. Λυπάμαι ειλικρινά, διότι πραγματικές και ουδέολως προσχηματικές προανηλυμένες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις μου δεν μου επιτρέπουν την κάθοδο στο έτσι και αλλιώς αγαπημένο μου Λεωνίδιον κατά το τριήμερο του λίεν σημαντικού αυτού συνεδρίου. Και θα ήμουν ευτυχής, κύριε Πρόεδρε, αν το πρωτόκολλο των εργασιών σας επιτρέπει να μεταφέρετε τις παρακάτω σκέψεις μου μαζί με την αγάπη μου και την εκτίμησή μου στους καθιονδήποτε τρόπο μετέχοντες του συνεδρίου για την επιτυχία του οποίου είμαι βέβαιος. Παρακαλείτε ο κύριος Βερτσέτης, πρόεδρος της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών, να απευθύνει χαιρετισμό. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών, κύριε Πρόεδρε του Αρχείου, αξιότιμοι σύνεδροι του 8ου Συνεδρίου της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών, η Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, διεμού του Πρόεδρου της, απευθύνει φίλιον θερμών χαιρετισμών τόσο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και σε όλους τους μετέχοντες στο συνέδριο. Το Αρχείο της Τσακωνιάς, που ιδρύθηκε το ίδιο έτος, το 1954, με την Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, μελετά ένα μικρό τμήμα του ευρύτερου πελοποννησιακού χώρου, με το οποίο καταπιάνεται η εταιρεία μας. Είναι φυσικό η μελέτη του συγκεκριμένου αυτού τμήματος από το Αρχείο να είναι ειδικού προσανατολισμού και να είναι και λεπτομερέστερη, κυρίως σε ό,τι αφορά το τοπικό γλωσσικό ιδίωμα που έχει μεγάλο γλωσσολογικό ενδιαφέρον για την επιστήμη της γλωσσολογίας. Έτσι η εταιρεία μας, παρά τους 100 ογκώδεις τόμους που έχει εκδώσει με θέματα πελοποννησιακά, χαιρετίζει και όλες τις επιπρόσθετες τοπικές ερευνητικές εργασίες, 25 εδώ από το αρχείο,
που γίνονται και καλύπτουν τμήματα του Πελοποννησιακού χώρου και, και τις θεωρεί Πελοποννησιακό πνευματικό πλούτο. Η εταιρεία μας επομένως με αγάπη περιβάλλει και ενδιαφέρον παρακολουθεί τις δραστηριότητες του αρχείου και πάντοτε ενθαρρύνει τα μέλη της να μετέχουν σε αυτό και να καταθέτουν τον επιστημονικό τους οβολό σε αυτά τα συνέδρια. Γνωρίζω ότι ο θεμελιωτής της εταιρείας μας, ο αείμνηστος Τάσος Γρητσόπουλος, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του αρχείου και των συνεδρίων που αυτό πραγματοποιεί. Υπενθυμίζω ότι οργάνωσε εδώ στο ιστορικό Λεωνίδιο το 1992 το Αρκαδικό Πνευματικό Συμπόσιο της εταιρείας μας που αφιέρωσε στον αείμνηστο δήμαρχό σας, τον Στυλιανό Μερικάκη. Όπως αφιέρωμα πραγματοποίησε και στον αείμνηστο Γεώργιο Μερίκα με έδρα την Τρίπολη. Περαίνων θέλω να ευχηθώ ευόδοση των εργασιών και επιτυχία στο 8ο συνέδριο του αρχείου για την οποία εγώ είμαι βέβαιος. Ευχαριστώ. Παρακαλείται ο κύριος Δήμαρχος να χαιρετήσει το συνέδριο και να κηρύξει την έναρξη των εργασιών του. Εκλεκτοί μας σύνεδροι, φίλες και φίλοι, καλώς βρεθήκαμε όλοι στο 8ο τσακώνικο συνέδριο, εδώ στο κτίριο της Φάμπρικας Πολιτισμού, στο κέντρο επιχειρήσεων, αν θέλετε, των πολιτιστικών μας δραστηριοτήτων στο Λεωνίδιο. Φέτος νομίζω ότι το συνέδριο, το τσακώνικο συνέδριο, είναι πιο πλούσιο από ποτέ. Πιο πλούσιο από πλευράς θεματολογίας και προσκεκλημένων. Εγώ βέβαια δεν θα μπω στην εξειδίκευση των δεδομένων του συνεδρίου, γιατί εδώ, σε αυτή την αίθουσα, υπάρχει συμπυκνωμένη μεγάλη γνώση και εμπειρία από κάποιους πολύ πιο ειδικούς από μένα. Θα πω όμως τη σημαντικότητα για μας, έτσι όπως την νιώθουμε, της τσακώνικης κληρονομιάς μας. Η παράδοσή μας, η κουλτούρα μας, η αρχιτεκτονική μας, η τσακωνιά, η γλώσσα είναι οι ρίζες μας, είναι η ιστορία μας και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Όπως γνωρίζετε, άλλοι λαοί, άλλα έθνη, άλλες ανθρώπινες οντότητες αναζητούν ή καμιά φορά οικειοποιούνται ιστορία. Φανταστείτε για μας, για αυτό το μικρό τόπο, να έχει τόσο μεγάλη, τόσο σημαντική ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Θα ήθελα να τονίσω επίσης και τη σημαντικότητα της δουλειάς των ανθρώπων του Αρχείου Τσακωνιάς. Δεν θα αναφέρω ονόματα. Είναι μια πολύ καλή και σοβαρή ομάδα που νομίζω παράλληλα πλέον με το Δήμο έχουμε αρχίσει και κάνουμε πολύ σοβαρά πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό το πολύ καλά οργανωμένο συνέδριο όπως θα το δείτε και όπως θα εξελιχθεί, που θα έχει επιτυχία, γι' αυτό είμαι σίγουρος. Από κοινού με το Αρχείο Τσακωνιάς κάνουμε δράσεις και σε άλλους τομείς του πολιτισμού μας. Θα αναφέρω για παράδειγμα ένα πολύ πετυχημένο θερινό σινεμά που εξελίχθηκε αυτό το καλοκαίρι, που ήταν και μια απέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών μας. Το λέω αυτό γιατί πιστεύω πάρα πολύ και στο Αρχείο Τσακωνιάς και ειδικά στους ανθρώπους του Αρχείου Τσακωνιάς και επειδή και ο Γιώργος ο Πλήρωρας αναφέρθηκε στο κτίριο του Τσούχλου, στο αρχοντικό Τσούχλου, ήταν μια στοχευμένη κίνηση να γίνει εκεί το σπίτι του Αρχείου Τσακωνιάς. Σε ένα κλασικό δείγμα τοπικής αρχιτεκτονικής, σε ένα κλασικό δείγμα της πάλε ποτέ ζωής, της αρχοντικής ζωής του Λεωνιδίου, εκεί θα είναι η έδρα του Αρχείου Τσακωνιάς. Δίπλα στα κλασικά αρχιτεκτονικά μορφολογικά στοιχεία, κάτω από τα περίτεχνα ταβάνια και πλάι στις πάρα πολύ όμορφες τοιχογραφίες. Νομίζω ότι και με τη βοήθεια του Θεού και με τη βοήθεια του προγράμματος Leader, γιατί και η χρηματοδότηση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, 2 έτη περίπου, θα έχουμε το σπίτι του Αρχείου Τσακωνιάς, το κέντρο επιχειρήσεων του Αρχείου Τσακωνιάς. Είμαι σίγουρος για την επιτυχία του συνεδρίου. Θα το ευχηθώ όμως καλά συνεδριακά αποτελέσματα και ας ξεκινήσουν οι ομιλίες, αυτές οι πολύ σημαντικές ομιλίες από τους εκλεκτούς μας προσκεκλημένους. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Μας τιμά πραγματικά ιδιαίτερα. Ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, κύριος Θανάσης Βαλτινός, θα προεδρεύσει στη σημερινή συνεδρία.